Ένα υπόγειο καταφύγιο έξι που φιλοξενούσε στρατηγού του ΝΑΤΟ λέγεται πω καταστράφηκε πριν λίγο στο Τσάτσοβιάρ στην περιοχή του Μπαχμούτ από πειρά του ρωσικού στρατού. Παράλληλα, μια ουκρανική ομάδα κομμάτω εξουδετερώθηκε στον ποταμό Δνύπερο, ενώ σχεδόν παράλληλα η Πολωνία ανακοίνωσε τον θάνατο ενό στρατηγού τη, προκαλώντα πολλά ερωτηματικά. Εχθές, ρωσικός πυραυλός Ισκάντερ διέλυσε σημαντικό καταφύγιο των Ουκρανών κοντά στο μέτωπο, σύμφωνα με αναφορές στο διαδίκτυο που μας ενημερώνουν, πως οι ρωσικές ένοπλε δυνάμεις έπληξαν ένα μεγάλο καταφύγιο που βρίσκονταν κοντά στον οικισμό Τσασοβιάρ δυτικά του Μπαχμούτ. Σύμφωνα με προκαταρκτικά δεδομένα, η υποδομή αποτελούνταν από έξι υπόγεια επίπεδα, ενώ τη στιγμή τη επίθεση λάμβανε χώρα στο σημείο μια συνάντηση με συμμετοχή και στρατηγών από χώρε του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων από τι ΗΠΑ και την Πολωνία. Αυτό τουλάχιστον να αναφέρουν ρωσικά μέσα στο διαδίκτυο, χωρίς εμεί να μπορούμε να επαληθεύσουμε τι πληροφορίε. Για το καταστροφικό πλήγμα, λέγεται πω χρησιμοποιήθηκαν αεροσκυβαλλιστικοί πυραυλοι Σκάντερ. Υπόθηκε επίση πω οι τραυματίε και οι νεκροί από την πυραυλική επίθεση μεταφέρθηκαν άμεσα σε πολωνική επικράτεια. Γεγονό που, εάν επιβεβαιωθεί, σημαίνει πω κατά πάσα πιθανότητα πράγματι υπήρξαν απώλειε μεταξύ τη στρατιωτική ηγεσία του ΝΑΤΟ. Αξίζει επίση να σημειώσουμε πω την ίδια περίπου χρονική περίοδο η Βαρσοβία ανακοίνωσε το θάνατο του πολωνού στρατηγού Άντα Μαρτζάκ, ο οποίο λέγεται πω έχασε τη ζωή του από φυσικά αίτια. Φυσικά τα ρωσικά μέσα είναι ιδιαίτερα σκεπτικά, αφού δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο Πολωνό να σκοτώθηκε από τα τραύματα που υπέστη από τη ρωσική πυραυλική επίθεση στο Τζαζοβιάρ. Όπω και να έχει, καμία επίσημη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιώσει αυτέ τι αναφορέ των ρωσικών μέσων. Αποστολή στο Δνύπερο που κατέληξε σε τραγωδία. Για άλλη μια φορά, μια αποβατική αποστολή Ουκρανών στρατιωτών στην περιοχή τη Χερσόνα μέσω του ποταμού Δνύπερου κατέληξε σε ματοκύλισμα αφού Ρώσοι στρατιώτε του εντόπισαν και του ανατείναξαν. Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε πριν λίγε ώρε ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και δείχνει τρει ή τέσσερι Ουκρανού στρατιώτε να αποβιβάζονται στη Χερσόνα με βάρκα μέσω του ποταμού Δνύπερου. Πατώντα την ξηρά, προσπάθησαν να βρουν κάλυψη πίσω από ένα δέντρο, που και έκρυψαν τη βάρκα που του μετέφερε. Ωστόσο, ένα ρωσικό ντρόουν του παρακολουθούσε καθ' όλη τη διάρκεια τη αποστολή του, με αποτέλεσμα την κατάλληλη στιγμή να του πλησιάσει και να ρίξει πάνω του μια χειροβόμβιδα, ανατινάζοντά του. Φυσικά οι Ουκρανοί δεν είχαν χρόνο να αντιδράσουν στην εναέρια απειλή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.